χαμοστέρνας. Αχαρνών, βουλιαγμένη. Μακρύς γυαλός. Κρήτη. Οι εικόνες αυτές με τα φλεγόμενα αυτοκίνητα στους ελληνικούς δρόμους μοιάζουν πια αρκετά συνηθισμένες. Όπως αυτό το λευκό αυτοκίνητο που έχει τυλιχτεί στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος ενώ βρίσκεται σε κίνηση. Διερχόμενα αυτοκίνητα σταματούν. Κάτοικοι της περιοχής βγαίνουν στα μπαλκόνια. Σύμφωνα με τον μηχανικό Δημήτρη Μακροστέργιο που είδε το βίντεο, αιτία ήταν μηχανική βλάβη και συγκεκριμένα διαρροή βενζίνης. Πιστεύω ότι υπήρχε κάποια διαρροή βενζίνης από κάποια σωληνάκια. Έτσι, η διαρροή βενζίνης είναι το άκρος επικίνδυνο το οποίο μπορεί να συμβεί σε ένα αυτοκίνητο να πάρει φωτιά. Αιτία είναι η ελλιπή συντήρηση των αυτοκινήτων, καθώς τα σέρβις που είναι απαραίτητα κοστίζουν. Έκανα το Δεκέμβρη και πήγε 900 ευρώ. Δεν θέλω να το θυμάμαι. Αν πας στην αντιπροσωπεία κοστίζει πολύ, αλλά πιστεύω σε ένα εξοδοτημένο είναι μια χαρά. Είμαστε συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις μας, τα σέρβις εννοείται τα κάνουμε. Ιδάλλως θα υπάρχει πρόβλημα εννοείται φυσικά και δεν το θέλει κανείς αυτό φαντάζομαι. Σύμφωνα με τους μηχανικούς αυτοκινήτων υπάρχουν δύο ειδών συντηρήσεις που πρέπει να κάνουμε στα αυτοκίνητά μας. Οι πάγιες αλλά και οι έκτακτες. Και πρέπει να επισκεφτόμαστε τακτικά τα συνεργεία με κάθε αφορμή, καθώς πίσω από το τιμόνι βασίζουμε τη ζωή μας. Όταν μυρίζουμε κάτι. Έτσι, όταν το αυτοκίνητο πάβει να λειτουργεί κανονικά όπως λειτουργούσε, όταν βλέπουμε δυσλειτουργίες τέλος πάντων στο αυτοκίνητο σε σχέση με την κανονικότητά του, πρέπει να το πηγαίνουμε κατευθείαν στο συνεργείο. Δεν γίνεται να αφήνουμε τα προβλήματα να διαιωνίζονται, γιατί θα συμβαίνουν γεγονότα όπως το χθεσινό. Οι ειδικοί τονίζουν πως η συντήρηση του αυτοκινήτου και ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση ή μετά από αριθμό χιλιόμετρων που ορίζει ο κατασκευαστής.